Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της χθεσινής σύγκρουσης Κασελάκη με Πολάκη για τη στάση που πρέπει να τηρήσουν οι βουλευτές στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάμε να συνδεθούμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Δεύτερη και τελευταία ημέρα συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο όσο έχουν γίνει στο κόμμα σε σχέση με την κομματική πειθαρχία αλλά και τη σύγκρουση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης δεν έλαβε το λόγο εδώ στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Στέφανος Κασελάκης όμως, ο πρόεδρος του κόμματος, μίλησε λίγα λεπτά νωρίτερα. Είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής και ενώ έλεγε διάφορα για το πώς και με ποιον ακριβώς τρόπο θα επιλογούν υποψήφοι για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά και κάποιοι το ερμηνεύουν ότι ενδεχομένως σαν να κάνει ένα βήμα πίσω, ότι αν δεν γνώριζα τον Καπνισάκη και τον Πολάκη, ούτε εγώ θα ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το δεύτερο θέμα που συζητείται έντονα εδώ στην Κεντρική Επιτροπή είναι η πρόταση των τριών, Ζαχαριάδη, Ραγκούση και Θεοχαρόπουλου, για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και το δημοψήφισμα που έθεσαν στο τραπέζι. Όλη αυτή η συζήτηση προκάλεσε και αντιδράσεις, ωστόσο, μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και αντικείμενο συζήτησης. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία εδώ στην Κεντρική Επιτροπή για το κείμενο των θέσεων, αλλά και για την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής έντονα. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.